πάμε στα υπόλοιπα, γιατί άκουγα χθες τον κύριο Σκαρπάρη που έλεγε όλοι ότι μας έταξαν, αλλά τελικά αυτά που μας έταξαν έμειναν εκεί. Γεια σας κύριε Σκαρπάρη μου, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα σε όλα μας. Λοιπόν, επειδή ξέρετε δεν κρύβομαι και γενικότερα δεν τρέπομαι, χθες έβλεπα, πέτυχα σε κάποια στιγμή στην τηλεόραση έναν τηλεθεατή που βγήκε στις αιχμές, τον Σωτήρη τον Μπαρούτη, ένας συνταξιούχος ο άνθρωπος, και διερωτόταν γιατί η σύνταξή του να είναι στα 380 ευρώ. Μετά είπε βεβαίως ότι η σύζυγός του παίρνει ένα ποσό και βγαίνει γύρω στα 1280. Ο άνθρωπος πολέμησε το 74, ακόμη περιμένει επίδομα και από εκεί κανένας δεν του δίνει σημασία. Και έρχομαι και λέω, καθορίσαμε το 710 και το 1210. Ακόμη δεν τα παίρνουν όλοι αυτά τα ποσά, εννοείται. Πόσο δίκαιο είναι τελικά, πιστεύετε, για ένα ζευγάρι τα 1210, που ένας μπορεί να παίρνει 300 και ο άλλος να παίρνει τα 900, για παράδειγμα. Είναι δίκαιο, που ξέρουμε πώς διαχειρίζονται τα οικονομικά τους μέσα στο σπίτι. Λέω εγώ τώρα, βάζω μια σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό. Εντάξει, από την άλλη, ωστόσο, μπορεί να πει κάποιος, αν παίρνει η σύζυγος την πιο χαμηλή σύνταξη που είναι της οικογένειας, από το γεγονός ότι δεν εργάστηκε, και παίρνει την πιο χαμηλή σύνταξη που είναι 377 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση εντάξει. Ναι, την ίδια στιγμή, ωστόσο, αν ο σύζυγος μεγαλοποιόταν, σαν παράδειγμα, παίρνει 2.000. Δεν μπορεί να έρθει το κράτος, αυτή είναι η λογική, να στηρίξει των νοικοκυριών τη στιγμή που τα συνολικά έσοδα του νοικοκυριού είναι και αρκετά ψηλά. Το 1210 σήμερα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, σίγουρα δεν αρκούν για να μπορεί να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή έναν νοικοκυριό συνταξιούχων, όπως και τα 710. Να αναφέρω ότι τα 710 δεν είναι το όριο της στόχας. Το όριο της στόχας, ξεκινώντας από το ότι οι αιτήσεις για να υποκριθούν πρέπει να έχει εισοδήματα κάτω από το όριο της στόχας, είναι τα 794 ευρώ. Τα 710 είναι ένας άλλος αριθμός που εκαθορίστηκε με κάποιες άλλες μαθηματικές πράξεις που εγόλευαν σε σχέση με το κόστος το οποίο θα δημιουργήσουν όταν παίρνετε την απόφαση να φτάσουμε στα 710 ευρώ. Να σημειώσω ωστόσο, διότι εμείς έχουμε στοιχεία, ότι ακόμα δεν είμαστε στο επίπεδο που εκαθόριζε το 2012 η νομοθεσία για τη μικρή επιταγή. Ήταν πολύ ψηλότερο από τα 794, ήταν πολύ ψηλότερο από τα 1191. Πέρασαν 10 χρόνια και είμαστε ακόμα πιο χαμηλό το ποσοστό του ορίου της στόχας, όπως εκαθαρίζε του τότε. Τα τελευταία 10 χρόνια, αν δούμε τους αριθμούς, είναι πιο κάτω. Δεν αρκούν. Αυτή είναι η κατάσταση και θα μπορούσε η κυβέρνηση, όπως είπαμε πολλές φορές, να δώσει κάποια αντισταθμιστικά μέτρα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον πληθωρισμό να είναι στα ύψη. Δεν αρκούν τα λεφτά. Και αυτή τη στιγμή εμείς δεχόμαστε και χτες και προχτές τηλεφωνήματα για να δει τι θα γίνει σε σχέση με τις συντάξεις του Γενάρη. Διότι συνηθίζεται κάθε Ιανουάριο να υπάρχουν αυξήσεις βασιζόμενες πάνω στα εισοδήματα των εργαζομένων, πάνω στα οποία επλήρωσαν κοινωνικές ασφαλίσεις, όχι τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το 2022, αλλά τον αμέσως πιο προηγούμενο χρόνο, συγκρίνοντας το με τον αμέσως πιο προηγούμενο, δηλαδή το 2021 με το 2020. Και αυτή η αύξηση είναι πάνω στα εισοδήματα που επλήρωσαν οι εισφορές οι εργαζόμενοι, με βάση τη μελέτη που έγινε, είναι 3,37%. Γι' αυτό θα έπρεπε να δοθεί μια αύξηση τουλάχιστον στο 3,37%. Όμως υπάρχει μια στράτηλωση. Η οποία, εντάξει, 3,37% είναι τίποτα, έτσι, κύριε Σκαρπάρη. Άσχετα. Μα δεν θα δοθεί. Ναι, απλώς. Δεν θα δοθεί καθόλου αύξηση. Ναι. Είναι μηδενικές οι αυξήσεις. Μηδενικότατες. Στις συντάξεις των συνταξιούχων, διότι υπάρχει αυτή η στράβλωση που τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια δεν θυμούμε να ξαναπαρουσιάστηκε κάτι τέτοιο, δηλαδή να είναι ο πληθωρισμός γύρω στο 10% και να φτάσουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή. Επειδή πήραν μια αύξηση 4,2 οι συντάξεις, όλοι οι συνταξιούχοι τον Ιούλιο λόγω ΑΤΑ, να μην δικαιούνται τώρα καθόλου αύξηση. Και είναι εδώ που όφιλε η κυβέρνηση, έχοντας υπόψη αυτούς τους αριθμούς και αυτά τα στοιχεία, έγκαιρα να ληφθούν μέτρα με τρόπο ώστε να δοθούν κάποιες αντισταθμιστικές παροχές. Διότι τώρα ο συνταξιούχος που με ακούει ότι δεν θα δοθούν οποιασδήποτε αυξήσεις,
Θα διερωτάται. Μα όταν δεν θα δοθούν τώρα αυξήσεις που η ακρίβεια είναι στα ύψη, πότε θα δοθούν? Να σας πω κάτι. Εγώ ένιωσα για άλλη μια φορά πάρα πολύ άσχημα χθες, ακούγοντας αυτόν τον τηλεθεατή. Μιλούσε με τρεμάμενη φωνή και με παράπονο, ρε παιδί μου, ότι είναι λες και μετά από μια ηλικία και μετά, ό,τι και αν έκανε στη ζωή σου, ξαφνικά διαγράφεται και προσπαθείς να βρεις το δίκιο σου σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αυτή είναι η ποιότητα της ζωής που θέλουμε για τους ανθρώπους, τους συνταξιούχους? Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά. Όχι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Να σας πω, με τις αιτήσεις αυτές τις πιο απλές, τι γίνεται για τους χαμηλοσυνταξιούχους? Έχουν κυκλοφορήσει, έχουμε εντυπώσει και εμείς ως οργάνωση, ναι, και έχει ενδιαφερόμενους, τους οποίους βοηθούμε, συμπληρώνουν τις αιτήσεις και υποβάλλονται. Όμως, δεν ξεκινούμε από τα τώρα να εξετάζουμε αιτήσεις μόνο. Υπάρχουν οι αιτήσεις εκεί του 2021, του 2022. Και πρέπει το Υφυπουργείο, η νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει, να βάλει μια τάξη σε αυτήν την αταξία που υπάρχει τα τελευταία πολλά χρόνια. Διότι τώρα είναι έτσι στον αέρα. Δεν ξέρει ένας που υπόβαλε την αίτηση του πέρσι πού βρίσκεται η αίτηση. Και για να μάθει, συμβαίνει το απαράδεκτο, επειδή τα τηλέφωνα δεν απαντούν, θα κλείσει ένα ραντεβού μέσω που τηλεφώνουν το 8000-2000 για να πάει εκεί στα γραφεία της Υπηρεσίας για Κύρωση Συμπληρωμάτων Πρόνοιας για να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει εξηγήσεις. Και φεύγοντας από ένα απομακρυσμένο χωριό, όπου σε ποια υπαρχία και αν βρίσκεται, θα πάει εκεί και θα, ως συνήθως, μετά μας τηλεφωνούν και διαμαρτύρονται ότι επήγαν εκεί και τους είπαν ναι, η αίτησή σας εξετάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα το εξετάζετε δεν. Άρα, συγγνώμη, επειδή έχουμε και το 21, είπατε. Πάμε και πιο πίσω. Είπατε 20. Το 20 έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, δεν νομίζω να είναι χιλιάδες, τα οποία τους έστειλα και ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί. Άρα έχουμε κάποιες περιπτώσεις του 2020, έχουμε 23 τώρα, απλώς να θυμίσω στον κόσμο. Άλλη. Κάποιες περιπτώσεις του 21, κάποιες περιπτώσεις του 22. Τώρα γίνονται οι αιτήσεις οι πιο έτσι εύκολες, αν θέλετε, το 23, αλλά αν γίνονται τώρα οι αιτήσεις και έχουμε τόσες χιλιάδες αιτήσεις που περιμένουν, πότε θα πάρουν τελικά αυτά τα έρημα, τα 710 ευρώ στρογγυλεμένα οι άνθρωποι αυτοί? Εγώ αυτόν διαρωτώμαι. Ακριβώς. Ο νέος υφυπουργός, δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσουν τα πράγματα, θα αναλάβει μεγάλη ευθύνη να ξεκαθαρίσει αυτά που δεν ξεκαθαρίστηκαν μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι στον αέρα να μην ξέρει πότε θα εξεταστεί η αίτηση του. Δηλαδή, έπιασα γυρί, εξετάζονται τώρα οι αιτήσεις παράδειγμα πριν ένα χρόνο. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση? Είναι αυτός ο έλεγχος που δεν υπάρχει και. Συγγνώμη, ρώτησα και τους τρεις τους υποψηφίους, όλους βασικά και τους 14 τους ρώτησα το θέμα των συντάξεων. Εντάξει, όλοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό να μας προβληματίσει. Και ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Υπάρχει μια εισήγηση εδώ. Για παράδειγμα, για αυτό το περιβόητο 12%, λέει ο τηλεθεατής, όπως το χαρακτηρίζει. Γιατί πρέπει να ξεκινάμε με το απόλυτο για όλους? Υπάρχουν, λέει, συντάξεις που είναι 4.000 και 5.000. Γιατί δεν ξεκινάμε με τους χαμηλοσυνταξιούχους, για παράδειγμα? Καταρχήν να πω ότι δεν υπάρχουν συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων των 4.000. Μιλούμε για τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που φτάνουν μέχρι. Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αν υπάρχουν και εξαρτώμενα, οι άτομα τα οποία εργάστηκαν όλα τα χρόνια από την ημέρα που όφυλαν να εργαστούν, ναι, ναι, μπορούσαν να εργαστούν κλπ., ξεπερνούν κάπως τις 2.000 από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εντάξει, υπάρχει κάποιος άλλος που παίρνει 300 ευρώ όμως. Άρα, ας ξεκινήσουμε από κάπου. Δεν λέει ο άνθρωπος να μην και τέλος, αλλά να ξεκινήσουμε από κάπου. Μα μπήκαμε σε ένα διάλογο για να ξεκινήσουμε από κάπου, αγαπητή μου Κατερίνα. Πέραν από τις μελέτες που μας έλεγαν μέχρι σήμερα, μελέτες. Αντιλαμβάνεστε. Και σε αυτό λένε όλοι ότι θα το επαναφέρουν, έτσι? Λέγουν όλοι. Ναι. Τι όλοι? Όλοι, δεν λένε. Εμείς αποταθήκαμε σε όλους τους. Όχι εμείς σαν αίτηση μόνο, η ομάδα πρωτοβουλίας. Αποταθήκαμε σε όλα τα κόμματα και σε όλους τους υποψήφιους. Και οι μόνοι που μας εδεχτήκαν υποψήφιοι και ήταν θετικοί ήταν ο Ανδρέας ο Μαυριάννης, ναι, και ο Μάριος Ηλιάδης που ήταν μέχρι πρόσφατα υποψήφιος. Και ο Κολοκασίδης συναντηθήκαμε μαζί του και επιφυλάχτηκε να μας απαντήσει. Οι άλλοι
δεν. Δεν σας είδα να αλλάξει τις τοποθετήσεις, τους λένε άλλα. Τώρα το θέμα, να σας πω κάτι, ό,τι λένε είτε δεν λένε, το θέμα είναι τι θα κάνουν. Αυτό μας νοιάζει. Μια τελευταία ερώτηση. Σίγουρα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, 1000 ευρώ λέει μετά από 44 χρόνια εργασίας. Είναι υψηλή η σύνταξη αυτή, δεν ξέρω, παιδιά. Το 1000 ευρώ σύνταξη δεν είναι ψηλή, όμως σε σχέση με το ανώτατο ποσό που πληρώνουν οι κοινωνικοί ασφαλίσεις είναι περίπου στο μισό. Μάλιστα. Για τη σύνταξη χειρίας... Η κατώτατη βεβαιώση είναι 395. Ναι. Για τη σύνταξη χειρίας ότι είναι στα 665 και ακόμη δεν είναι, ακόμα και αυτά δεν είναι αρκετά. Εντάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ η αξία των χρημάτων μας, αν θέλετε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το χειρότερο. Έχει διαβρωθεί η αγοραστική ακριβώς, δύναμη ακριβώς. Των μισθών των συνταξιούχων που τώρα πληρώνουν και έναν κόστος για τα φάρμακα που είναι υπολογίσιμο, διότι δεν καλύπτονται όλα τα φάρμακα από την ΕΣΥ, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή του χειμώνα τα αντιγρυπτικά φάρμακα και τα μη συνταγογραφούμενα δεν καλύπτονται καθόλου. Και είναι ένα θέμα το οποίο εθέσαμε και θέτουμε συνεχώς, πρέπει να βρεθεί λύση. Διότι οι συνταξιούχοι, ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αντιλαμβάνεστε, μετρούν και το τελευταίο σετ. Και αυτή την περίοδο ξεκινούν να αγοράσουν τα πράγματα που χρειάζονται για τη διατροφή τους, να αγοράσουν τα φάρμακα τους και έχουν και το μεγάλο κόστος της θέρμανσης, που όποιο μέσο για να χρησιμοποιήσουν είναι σημαντικό το κόστος. Και αντιλαμβάνεστε, αν παίρνουν χαμηλές συντάξεις, δεν αρκούμε τίποτα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκαρπάρη. Για άλλη μια φορά τα λέμε εμείς και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Κύριε Σκαρπάρη μου, και σήμερα και αύριο καλά να είμαστε. Εμείς θα τα λέμε. Μπας και ακούσουνε. Η δουλειά μας είναι αυτή και τα συνέδρια που πραγματοποιούμε αυτή την περίοδο καταγράφουν τα προβλήματα τα οποία είναι εκεί άλυτα. Είναι πάνω από 12 προβλήματα και δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Επειδή η κυβέρνηση δεν τα έλυσε, δεν τα διαγράφουμε εμείς. Θα επιμένουμε και στη νέα κυβέρνηση να βρούμε λύσεις, διότι είναι πολύ άδικο να βασανίζονται οι συνταξιούχοι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.